Εγώ θα καλημερίσω και το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Πρατηριούχων, των Βενζινοπολών εδώ στο Ηράκλειο, τον κύριο Φώτη Δοξαστάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Δουλιαράκη. Απλά να σας διορθώσω όσον αφορά την θέση μου, είναι σαν αντιπρόεδρος του Γενικού Γραμματέα, ο κ. Μαυράκης. Α, ωραία. Εντάξει, κύριε αντιπρόεδρε. Εντάξει, για τους τύπους, δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα. Σαφέστατα είναι και για τους τύπους και ευτυχώς που σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή πρόεδρος, πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας κλπ., δεν φέρνει και βαφτιστικά παραπάνω, καταλάβατε. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, οπότε τα γλίτωσα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Χθες τουλάχιστον ανακοινώθηκε, υπόθηκε, τώρα το ζητούμενο είναι από εσάς να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ευσταθεί και τι, πώς μεταφράζεται αυτό, ότι δηλαδή θα υπάρξει παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 15 λεπτά το λίτρο με ΦΠΑ για ένα τρίμηνο, βάσει των όσων ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Αυτό απλά και πρακτικά τι σημαίνει, κύριε Δοξαστάκη? Σημαίνει ότι θα δούμε ακριβότερο καταρχήν το πετρέλαιο, γιατί χθες έγινε μια ανακοίνωση ότι ήταν 25 λεπτά και θα συνεχίσει να υπάρχει η επιδότηση αυτή, αλλά κατά 10 λεπτά λιγότερο, στα 15 λεπτά δηλαδή. Mm-hmm. Επομένως θα δούμε μια αύξηση τουλάχιστον των 10 λεπτών, συν ότι συμβαίνει τη χρονική περίοδο εκείνη όσον αφορά τις διεθνείς τιμές. Μάλιστα. Η οποία μπορεί να απορροφηθεί αν οι διεθνείς τιμές είναι καθοδικές ή αν είναι ανωδικές να πάει ακόμα ακριβότερο. Mm. Δηλαδή τα 15 λεπτά, τα 10 λεπτά πάνω που λέτε εσείς, yeah, από τη μία, ή ακριβότερο το πετρέλαιο εν πάση περιπτώσει θέρμανσης, αφού είναι μικρότερη η επιδότηση και είναι στα 15 λεπτά. Από την άλλη, η διεθνής συγκυρία, το τι δηλαδή παίζει κάθε μέρα αναφορικά με την τιμή του πετρελαίου, αυτά τα οποία σημειώνονται ανά τον κόσμο γεωπολιτικής κακέρα, το πώς παίζουν οι μεγάλοι παίκτες, για να ξέρουμε τι θα βγάλουμε από την τσέπη μας. Αυτό δεν λέμε? Αυτό ακριβώς. Αλλά και αυτό, κύριε Λουγεράκη, είναι ένας παράγοντας ο οποίος και εμείς που είμαστε τόσα χρόνια στην αγορά δεν μπορούμε δηλαδή με κανένα τρόπο να προσδιορίσουμε ή να προγραμματίσουμε, αν θέλετε, τις αγορές μας. Δηλαδή εκεί που βλέπεις ότι ανεβαίνει, να πάρω τώρα πριν ακριβίνει και τα λοιπά, μια στιγμή πέφτει και βρίσκεσαι με ένα ακριβό καύσιμο. Γι' αυτό και βλέπετε και μεγάλες διαφορές στην αγορά. Κάποιες στιγμές είναι οι απότομες πτώσεις που κάνει η τιμή ή η απότομη άνοδο που μπορεί κάποιος να έχει αγοράσει με αυτήν την τιμή και να διατηρεί την τιμή του. Κάποιος άλλος να αγόρασε εκείνη την ημέρα που ανέβηκε πολύ. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα να σας πω ότι είχαμε μέσα σε δύο μέρες 6 και 7 λεπτά διακυμάνσεις, ειδικά στο πετρέλαιο. Ήταν πολύ μεγάλη η διακυμάνση. Επομένως, αν κάποιος είχε πάρει μετά από δύο μέρες από κάποιον που πήρε, μπορεί να πουλούσε και 6 και 7 λεπτά ακριβότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έσχογερδεί ο άνθρωπος. Απλά είναι τέτοιες συγκυρίες και τέτοιες οι αυξομοιώσεις που δυστυχώς δεν μπορούμε να τις απορροφήσουμε. Γιατί εμείς πηγαίνουμε και το αρχιάζο μας είναι με σέντς, έτσι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν κάποια στιγμή ανέβει σε 5 ή 6 λεπτά η τιμή του, αυτό το πράγμα πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στο ταμπλό του πρατηρίου. Μάλιστα. Απότομες λοιπόν αυξομοιώσεις, καθημερινό είναι αυτό το φαινόμενο. Όσο πας προς την ενδοχώρα, ακριβότερα τα πράγματα και ακριβότερα τα καύσιμα, διότι δεν ξεχνάμε και το μεταφορικό. Ό,τι έχετε ζητήσει μέχρι σήμερα, ό,τι μπορεί να έχει ζητήσει το σύνολο, αν θέλετε, των πολιτικών, των βουλευτών, το σύνολο όλων εσάς των παραγωγικών ομάδων ή ό,τι μπορεί να λέμε εμείς και να συζητάμε, όπως δηλαδή για περαιτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και λοιπά, ισοδύναμο, είναι κάτι που απλά τα συζητάμε. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε μέσα στο ίδιο πανηγύρι, μου λέτε, κύριε Δοξαστάκη? Αυτό ότι φαίνεται δυστυχώς, ναι. Τώρα μελλοντικά δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνουν κάποιες κινήσεις. Θεωρώ το πρόβλημα σύνθετο, δεν είναι απλό. Από εκεί και μετά όμως, με κάποιες παρεμβάσεις, ειδικότερα όταν η τιμή είχε ανέβει στα ύψη. Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα που προκύπτουν σε μια τέτοια χρονική περίοδο είναι πολλά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς με τις τράπεζες. Οι τράπεζες, τις προμήθειες τις οποίες μας κρατάνε όσον αφορά στα μηχανάκια των καρτών που πληρώνουν οι πελάτες μας, είναι επί της 100. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάθε φορά που η βενζίνη, το καύσιμο γενικότερα, ανεβαίνει στα ύψη,
Εμάς το κέρδος μας δεν αλλάζει. Εμείς δεν δουλεύουμε επί της 100. Ο καθένας από εμάς έχει προσδιορίσει ένα κέρδος στο λίτρο και με βάση αυτού, είτε πάει 2 ευρώ είτε πάει 50 λεπτά, με βάση αυτό κοστολογεί και δουλεύει το μαγαζί του. Η τράπεζα όμως σε δουλεύει επί της 100. Που σημαίνει ότι όσο ανεβαίνει η τιμή, σου παίρνει τα διπλάσια λεφτά. Αυτό λοιπόν έχει γίνει επανειλημμένες φορές κουβέντα από όλους μας και με τις τράπεζες κτλ. Οι οποίες όμως σου λένε ότι ξέρεις, αυτό είναι, δεν αλλάζει. Για φανταστείτε όμως ότι ένα πρατήριο το οποίο πλήρωνε παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, τώρα πληρώνει 200. Γιατί η βενζίνη από 1,5 ευρώ πήγε στα 2,5 και στα 2,60. Το νούμερο είναι τρομακτικό, το οποίο δεν φαίνεται στην καθημερινότητα ενός πρατηρίου. Αν όμως κάτσουμε να δούμε τις αναλύσεις, είναι ένα νούμερο ασύλληπτο. Το οποίο επειδή ο κόσμος πλέον έχει μπει για πολύ δυνατά η κάρτα στη ζωή του, ειδικότερα οι συναλλαγές αυτές στα βενζινάδικα, ένα πολύ μεγάλο 60-70% πλέον είναι με κάρτες. Ναι. Το οποίο και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί, το οποίο θα ανεβάσει την τιμή κτλ. Είναι ένα σύνθετο θέμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να λυθεί. Είναι ένα έσοδο το οποίο είναι τρομακτικό για τη χώρα και οι πολιτικοί το βλέπουν ότι είναι και μια εύκολη λύα χωρίς να βασανίσουν πολύ το μυαλό τους. Επομένως, πώς θα δοθεί η λύση δεν το γνωρίζω. Μακάρι να δοθεί όμως. Υπάρχουν τα περιθώρια θεωρώ, και ειδικότερα όταν είχε αυξηθεί πολύ η τιμή τουλάχιστον στο ΦΠΑ θα μπορούσε να γίνει κάτι. Από την άλλη μεριά υπάρχει αντίλογος και λένε τα δικά τους. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή κάπου θα βρεθεί μια λύση. Έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε, κύριε Τουξαστάκη, για να ξέρει και ο κόσμος, μιας που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, την μέση τιμή σήμερα, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, είτε στο πετρέλαιο θέρμανσης, το κίνησης, όπως επίσης και την αμόλυβδη. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στο 1,88,5 περίπου ήδη. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,82-1,83. Το 1,88 είναι τι, δεν το κατάλαβα. Δεν σας άκουσα. Το 1,88 είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι η αμόλυβδη, είναι η μέση τιμή στο νομό μας. Αμόλυβδη, ωραία, ναι. Αμόλυβδη, 1,83 περίπου είναι το πετρέλαιο κίνησης. Και 1,13 με 1,14 είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα. 1,13, 1,14 το θέρμανσης. Ωραία. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο. Μακάρι, λέτε, κρατάω αυτό που ευχηθήκατε, σαν διαπίστωση το ευχηθήκατε, ότι υπάρχουν περιθώρια να πέσουν οι τιμές για να διευκολυνθεί και ο κόσμος, να ζεσταθεί ο κόσμος. Κρατάω αυτή σας την παρατήρηση. Μακάρι να υπάρξουν ευκοαότα, μακάρι να υπάρξουν. Και σας καλημερίζω. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλά Χριστούγεννα. Επίσης, να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχετε κι εσείς. Καλημέρα σας.